Τζούλια, είναι απαραίτητη Με αυτή η εμφύλιο με σου ποιον για έχεις τη ραντεβού? λιμουζίνα? Για ποιο ακριβό λόγο είσαι εδώ, Τζούλια? Τζούλια, μπορείς να μας πεις γιατί έχεις έρθει εδώ? Γιατί δεν μας μιλάς, Τζούλια? Είναι σωστό τώρα αυτό που γίνεται να μην μας μιλάς? Θεωρώ υπερβολικό το γεγονός, κάθε μου εμφάνιση στη δουλειά μου πάνω, να με κυνηγάει, αν θέλεις, η ΣΔΟΕ. Και το θεωρώ λίγο παράλογο, να σου πω την αλήθεια, διότι δεν είμαι ένας άνθρωπος ούτε που φοροδιαφεύγω, ούτε που κάνω κάτι παράνομο. Νομιμότατη είμαι, κάνω μια χαρά τη δουλειά μου και δεν θεωρώ σωστό σε κάθε μου εμφάνιση να έρχονται και 5 και 10 άνθρωποι της ΣΔΟΕ. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που ήρθα στο Υπουργείο Οικονομία. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι, αλλά δεν θα ήθελα να τους πω αυτή τη στιγμή. Ο πρωταρχικός μου λόγος ήταν αυτός. Δεν θες να μας πεις ακριβώς γιατί ήρθατε εδώ σήμερα? Ποιος είναι ο λόγος της επίσκεψής σας σήμερα εδώ στο Υπουργείο? Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει. Ναι. Ποιος πόλεμος, από ποιους? Ποιος πόλεμος, Μένιο, από ποιους? Τζουλιά, νιώθεις ότι σε πολεμάει κάποιος? Τζουλιά, πιστεύεις ότι εδώ σε πολεμάει? Γιατί δεν δίνεις μία απάντηση, Τζουλιά? Τζουλιά, τι είπατε με τον κύριο Καπελέρη? Δεν θες να μας πεις τι είπατε, τι υπόθηκε, συναντηθήκατε? Πάντως σίγουρο είναι ότι υπάρχουν φαντάσματα. Θα έχουμε? Υπάρχουν φαντάσματα εισαγγελείς για τις εντυπώσεις. Γιατί το λες αυτό, Μένιο? Τι έγινε, τι μάθατε? Είναι καθόλου νόμιμη, όπως είπε και ο κύριος Καπελέρης. Δηλαδή τα δημοσιεύματα ότι κυνηγά εισαγγελία είναι ψέματα? Είναι ψευδές όλα. Τζούλια, τι έχεις να πεις? Εντάξει, παιδιά, να σα πω κάτι, με συγχωρείτε, αλλά. Είναι αστείο. Είναι πολύ αστείο. Είναι όντως. Δηλαδή, μην θυμάστε που λέγαμε ελάτε να παίξουμε σπιτάκια. Τώρα αυτά τα δύο θέλουν να παίξουν με τον κρατικό μηχανισμό. Έτσι, έτσι. Σήμερα θα παίξουμε εισαγγελέα, αύριο θα παίξουμε υπουργό. Ναι. Ωραίο είναι. Θα να το κάνουμε και πρώτη φορά όμως. Τα καταφέρνουμε. Όχι, όχι, μαζί, τι να τη λέει. Η Τζούλια κάνει τη δουλειά τη και καλά κάνει. Αυτό σου για το Θεάθ είναι. Παίρνει και το πρωί λέει πού θα πάω. Σήμερα στη Βουλή, στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν δουλειέ και έχουν πάρα πολύ σοβαρέ δουλειέ για τη χώρα αυτή τη στιγμή, γιατί ασχολούνται και γιατί να μην το κάνουν? Μισό λεπτό. Όχι, σηκώνω κάρτα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Γιατί να μην το κάνω, αγάπη μου? Είναι η μόνη από την οποία θα πάρουν. Όλοι οι άλλοι τους θα πάρουν έτσι κι αλλιώς και χωρίς να τους επισκεφτεί. Κάποιος που δίνει στο κράτος και δεν παίρνει από το κράτος, εν τέλει είναι πιο σοβαρός από αυτούς που κρίνουν, επικρίνουν και τελικά όλοι βάζουν στους δικούς τους λογαριασμούς.